Αποκάλυψης Ιησού Χριστού. Είναι εδώ και αυτό ο Θεός, δείξε της δούλης αυτού αδιγενέστε εν τάχει. Και σήμανεν αποστήλας δια του αγγέλου αυτού το δούλο αυτού Ιωάννη, όσε μαρτύρησε τον λόγον του Θεού και την μαρτυρίαν Ιησού Χριστού όσα είδε. Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και τηρούντες τα εν αυτοί γεγραμμένα. Ο γάρ καιρός εγγύς. Και σήμανεν αποστήλας δια του αγγέλου αυτού το δούλο αυτού Ιωάννη, ως εμαρτύρησε τον λόγον του Θεού και την μαρτυρίαν Ιησού Χριστού όσα είδε. Δηλαδή, και εσήμανε και ειρμήνευσε, αφού έστειλε δια του αγγέλου του ο Χριστός προς τον δούλον του Ιωάννη, ο οποίος εμαρτύρησε τον λόγον του Θεού και την μαρτυρία του Ιησού Χριστού και όσα αποκαλυπτόμενα είδε. Το δούλο αυτού Ιωάννη. Πρόκειται για τον Ευαγγελιστήν Ιωάννη, ο οποίος δια το εξαιρετικό των αποκαλύψεων καταγράφει το όνομά του, πράγμα το οποίο δεν καμνεί εις το Ευαγγέλιο του. Διότι εγνώριζε ότι μετά από αυτόν θα ετίθετο θέμα και ετέθη. Ποιος ο συγγραφεύς του βιβλίου της Αποκαλύψεως, ώστε να καταγραφεί το όνομα του Ιερού Αποστόλου και Ευαγγελιστού, δια να καταδεικνύεται ότι το βιβλίο αυτό δεν είναι ψευδεπίγραφον, δεν είναι νόθον, αλλά είναι γνήσιον. Είναι έργον του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Δεν είναι μικρή σημασία σε αυτό, αγαπητοί μου. Είναι μεγίστη σημασία. Διότι αν είναι του Ιωάννου, τότε πόσο πρέπει να προσέξουμε το βιβλίο αυτό. Και πραγματικά η Εκκλησία έκρινε ότι είναι του Ιωάννου του Ευαγγελιστού, του μαθητού, και συνεπώς δικαίως και επαξίως το βιβλίο της Αποκαλύψεως κατέλαβε την θέση του κανόνος των βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Δηλαδή είναι βιβλίο που είναι πια Αγία Γραφή. Δεδομένου ότι στο σημείο αυτό η Εκκλησία αισθάθηκε φιδωλωτάτη. Έργα αποστολικών πατέρων, δηλαδή διαδόχων των Αποστόλων, όπως του Βαρνάβα επί παραδείγματι μία θερωμένη επιστολή ή την ως εταίρου, δεν κατεχωρήθησαν τα έργα αυτά εις την Καινή Διαθήκη, δεν αποτελούν Καινή Διαθήκη. Τα βιβλία μετά πολλής προσοχής και σε συνέχεια ετών η Εκκλησία καθόρισε ποια είναι της πρώτης σειράς, εκείνα που είναι γραμμένα από το χέρι αυτοπτών μαρτύρων του λόγου, όπως λέγει ο Οργένης, οι οποίοι είδαν, άκουσαν, εψηλάφισαν τον Θεόν λόγων που ενυνθρώπησε. Συνεπώς, ο συγγραφέας του βιβλίου της Αποκαλύψεως είναι ο Ιωάννης. Ο χαρακτηρισμός δούλος είναι ο συνήθις των Αποστόλων όταν γράφουν μία επιστολή των. Αλλά η απλή καταγραφή του ονόματος χωρίς τίτλους δείχνει, όταν γράφει Ιωάννης χωρίς να βάλει ο μαθητής του Ιησού, χωρίς να βάλει Απόστολος, χωρίς να βάλει κάποιο χαρακτηριστικό επιπλέον του ονόματός του, αυτό δείχνει ότι παραλείπτε και αναγνώστε του βιβλίου του ήσαν πολύ γνωστοί εις τον Ιωάννη. Ακόμη παρατηρείτε ότι το βιβλίο της Αποκαλύψεως παραδίδεται εις την Εκκλησία από τον Θεόν
Πατέρα, δια του Ιησού Χριστού, δια του Αγγέλου, δια του Ιωάννου, εις την Εκκλησία. Έχουμε δηλαδή εδώ μία ζωντανή αλυσίδα παραδόσεως. Ο Θεός Πατήρ εις τον Υιόν, τον ενανθρωπίσαντα, όχι τον μη ενανθρωπίσαντα, αλλά εις τον Ιησούν Χριστόν, τον ενανθρωπίσαντα. Εκείνος δια του Αγγέλου, ο Άγγελος δια του Ιωάννου και ο Ιωάννης εις την Εκκλησία. Βλέπετε αυτή πραγματικά η θαυμαστή ζωντανή παράδοση. Γι' αυτό η παράδοση, αγαπητοί μου, αποτελεί την βάση μαζί με την Αγία Γραφή της Εκκλησίας. Εξάλλου αυτή διασώζει τον γνώμονα εγκυρότητος και της Αγίας Γραφής. Αυτή μας είπε ποιο βιβλίο είναι γνήσιον και ποιο βιβλίο δεν είναι γνήσιον. Το λέγω αυτό για εκείνους που απορρίπτουν την παράδοση της Εκκλησίας. Είτε προτεστάντε λέγονται αυτοί, είτε ορθόδοξοι, οι οποίοι έχουν επηρεαστεί από τους προτεστάντες και απορρίπτουν την παράδοση της Εκκλησίας. Το κλειδί, σας το έχω πολλάκις πει και πάντα θα το λέγω, το κλειδί της ερμηνείας της Αγίας Γραφής είναι κατατεθειμένο εις το ντουλάπι της παραδόσεως. Εάν δεν κρατάς αυτό το κλειδί που σου δίδει η παράδοση, δεν θα μπορέσεις ποτέ να ερμηνεύσεις την Αγία Γραφή ορθά. Γι' αυτό και οι προτεστάντε άλλο προς άλλος ερμηνεύουν την Γραφή, με αποτέλεσμα να έχουν κατακέρματιστεί από πλευράς πίστεως. Δεν ξέρουν και αυτοί τι πιστεύουν σήμερα, τι πίστευαν χθες και τι θα πιστεύουν αύριο. Όσα είδε εσήμανε και σήμανεν αποστήλας δια του Αγγέλου αυτού το δούλο αυτού Ιωάννη, όσε μαρτύρησε το Λόγο του Θεού και την μαρτυρία Ιησού Χριστού, όσα είδε. Συνεπώς, ο Ιωάννης είδε. Είδε οράματα. Είδε εικόνες και σύμβολα. Αυτά, συνεπώς, τα είδε. Άρα, δεν είναι ούτε αποκοιήματα της φαντασίας του, ούτε ακόμη προϊόντα ενός ενδιαθέτου λόγου. Είναι πραγματικά εκείνα που είδε. Όταν θα του πει ο Χριστός, γράψε αυτά που βλέπεις, γράψε αυτά που ακούς, μη γράψεις αυτά που ακούς σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, αυτά είναι για σένα, σφράγισε τα, δεν θα τα γράψεις, αυτά τα άλλα γράψε τα. Έτσι βλέπει κανείς καθαρά ότι ο Απόστολος με πάσα απλότητα θα μας δώσει, θα μας καταγράψει εκείνα που άκουσε και εκείνα που είδε. Ούτε θα προσθέσει, ούτε θα αφαιρέσει. Μάλιστα, κύριο χαρακτηριστικό ενός γνησίου έργου είναι όταν δεν είναι πάρα πολύ ρετουσαρισμένο, όπως είναι συνήθως τα νόθα έργα. Γιατί σκοπός των νόθων έργων είναι να δημιουργήσουν μια εντύπωση στον αναγνώστη, και για τούτο, επειδή είναι νόθο, θέλουν να το προσέξει το βιβλίο ο αναγνώστης. Ενώ το αληθινό βιβλίο που καταγράφει σωστά πράγματα, εκείνα τα οποία είναι πραγματικά από το Θεό, τέτοια ανάγκη δεν έχει. Γράφει αυτά που είδε, αυτά που ακούει ο ιερός συγγραφεύς. Τίποτε παραπάνω, τίποτε παρακάτω. Αν γράψει παρακάτω, δηλαδή δεν γράψει μερικά πράγματα, ένοχος απέναντι στο Θεό. Εάν γράψει παραπάνω, ένοχος απέναντι στο Θεό. Ούτε παραπάνω, ούτε παρακάτω. Μάλιστα, τελειώνει το βιβλίο ως εξής. Και εκείνος που θα αφαιρέσει ή θα προσθέσει, δηλαδή θα αλλοιώσει από το Ιερό Κείμενο, να του αφαιρεθεί η ζωή από την Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή να μην πει στη Βασιλεία του Θεού. Εάν ο ίδιος ο Ευαγγελιστής γράφει αυτά για όποιον θα επιχειρούσε ποτέ με βέβυλο χέρι να δημιουργήσει αλλοίωση, πόσο περισσότερο για τον εαυτό του. Συνεπώς,
πράγματι είναι καταγραμμένα όσα είδε. Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και τηρούντες τα εν αυτή γεγραμμένα. Ο γάρ καιρός εγγύς. Δηλαδή, μακάριος, ευτυχισμένος αυτός που αναγινώσκει και αυτοί που ακούουν τους λόγους του προφητικού αυτού βιβλίου και εφαρμόσουν όσα είναι γραμμένα εις αυτό, διότι ο καιρός είναι πλησίον, είναι κοντά. Αυτή η εισαγωγική επιγραφή του βιβλίου, για την οποία μιλήσαμε σε ένα προηγούμενο θέμα μας, κλείει, αγαπητοί, με τον μακαρισμό των αναγνωστών και των ακροατών, ειδικά μεν του βιβλίου της Αποκαλύψεως, γενικά δε του Λόγου του Θεού. Αυτός ο μακαρισμός είναι ο πρώτος από τους 7 καταχωρημένους μακαρισμούς του βιβλίου της Αποκαλύψεως, και που ενθυμίστε κάποια παλιότερη εποχή, είναι κοντά 15 χρόνια, λιγότερο από 15 χρόνια, όταν είχαμε κάνει μία ανάλυση μόνο αυτών των 7 μακαρισμών της Αποκαλύψεως. Είναι η τρίτη φορά που κάνουμε την προσέγγιση στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Την πρώτη φορά είχαμε μιλήσει μόνο για τους 7 εγκατεσπαρμένους μέσα στο βιβλίο αυτό μακαρισμούς. Προδεκαετίας μιλήσαμε μόνο αναλύοντας τα 3 πρώτα κεφάλαια της Αποκαλύψεως, και τώρα, αν θέλει ο Θεός, προχωρούμε σιγά σιγά, όσο ο Θεός δώσει και επιτρέψει, να δούμε από πιο κοντά το βιβλίο αυτό. Αλλά ας μείνουμε, αγαπητοί μου, εδώ σε αυτόν τον μακαρισμόν. Μακάριος, ευτυχής, ο αναγινώσκων και οι ακούοντες. Ο αναγινώσκων, ενικός αριθμός. Οι ακούοντες, πληθυντικός αριθμός. Αυτό τι δείχνει? Ότι ένας διαβάζει, πολλοί ακούνε. Πού μπορεί να συμβαίνει αυτό, ένας να διαβάζει και πολλοί να ακούν? Πού αλλού, αγαπητοί μου, παρά ότι το βιβλίο αυτό, προσέξατε, είτο εν χρήση εις την δημοσίαν λατρεία. Εχρησιμοποιείτο όπως το Ευαγγέλιο και οι επιστολές των Αποστόλων. Έτσι εχρησιμοποιείτο και το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Γι' αυτό λέγει ο αναγινώσκων και οι ακούοντες. Και ο σκοπός της αναγνώσεως του βιβλίου στην δημοσίαν λατρεία είχε την παραμύθιση, δηλαδή την παρηγορία και ενίσχυση αφενός των πιστών, αφετέρου δε την συμμόρφωση των πιστών ως προς το περιεχόμενο του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Μια πολύ ωραία και επαναρχαία εικόνα αναγνώσεως των βιβλίων των Αποστόλων, είτε Ευαγγέλια είτε Επιστολές, μας διασώζει ο Άγιος Ιουστίνος, που είναι κάπου στα μέσα, λίγο πριν από τα μέσα του δευτέρου αιώνα, και αναφέρεται εις τους ακούοντας και εις τον αναγινώσκοντα σε δημοσία λατρεία. Γράφει, είναι στην πρώτη του απολογία, και τη του Ηλίου λεγόμενη ημέρα, η λεγόμενη ημέρα κατά την ημέρα την λεγόμενη του Ηλίου, λέει την Κυριακή, ελέγεται η ημέρα του Ηλίου. Έτσι την ονόμαζαν οι ειδωλολάτρες. Γι' αυτό και διατηρήθη αυτή η ονομασία από τους κυρίως Λατίνους στις γλώσσες τις ευρωπαϊκές. Λέμε Sunday. Είναι η ημέρα του Ηλίου. Βλέπετε. Και πάντων κατά πόλης ή αγρούς μενόντων, επί το αυτό συνέλευσης γίνεται. Όλοι αυτοί που μένουν είτε εις τις πόλεις είτε εις την επαρχία γύρω, εμαζεύοντο εις μίαν κοινή σύναξη, και τα απομνημονεύματα των Αποστόλων. Απομνημονεύματα είναι τα Ευαγγέλια ή τα συγγράμματα των προφητών, αναγινώσκεται μέχρις εκχωρεί. Ή τα έπειτα παυσαμένου του αναγινώσκοντος,
αφού θα σταματήσει εκείνος που διαβάζει. Υπήρχε λοιπόν ο αναγινώσκος και οι ακούοντες. Βλέπει κανείς πως απηχείται θαυμάσια η πράξη της Εκκλησίας με την παραγγελία αυτή που δίδει ο Ιερός Ευαγγελιστής στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Ο προεστός, ο προϊστάμενος, ο επίσκοπος, διαλόγου την ουθεσία και πρόκληση της των καλών τούτων μιμήσεως ποιείται. Δηλαδή έβγαζε λόγο ο επίσκοπος κάνοντας ανάλυση εκείνα τα οποία διαβάστηκαν. Γι' αυτό βλέπετε κάνω και εγώ την ανάγνωση εδώ. Κάνω μεικτή εργασία. Πρέπει να διαβαστεί, να ακουστεί το κείμενο, να μεταφραστεί και μετά να αναλυθεί. Έτσι πρέπει να έχουμε επαφή με το ιερό κείμενο, ώστε σιγά σιγά το αυτή μας να το συνηθίζει, να είναι οικείον, να μην είναι ξένο. Και χρειάζεται να δημιουργηθούν λόγοι νουθετικοί και που να προκαλούν εις την μίμηση των καλών πραγμάτων. Αλλά η Εκκλησία μας, ένεκα των πολλών παρερμηνιών που οι αιρετικοί είχαν δημιουργήσει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, γι' αυτό το λόγο, όπως επιπαραδείγματι το σημείο της χιλιετούς βασιλείας του Χριστού. Ξέρετε τι άλλο δημιούργησε? Ξέρετε ότι ζώντος του ιερού συγγραφέως του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου, ζώντος, είχε ήδη παρερμηνευθεί το βιβλίο του? Και μάλιστα ο πρώτος που παρερμήνευσε ήταν ο Κύρινθος, ο γνωστικός Κύρινθος. Δεν ήταν χριστιανός, ήταν γνωστικός που είχε ανακατέψει φιλοσοφίες, ξένες θρησκείες και χριστιανισμό. Και έτσι ο Κύρινθος είχε πάρει αυτό το χωρίο και άρχισε να ομιλεί περί χιλιετούς βασιλείας. Και είχε θορυβηθεί ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης. Κάποτε είχε μάθει ότι σε ένα δημόσιο λουτρό στην Έφεσο που πήγε, ότι εκεί υπήρχε και ο Κύρινθος, και είπε ο Άγιος Ευαγγελιστής, πάμε να φύγουμε από εδώ, μήπως πέσει η σκεπή του λουτρού και μας σκοτώσει. Εξαιτίας εννοείται του αιρετικού. Γι' αυτό ό,τι μπόρεσαν οι Απόστολοι από εκείνα που παρεξηγούντο, όχι τα διόρθωναν αλλά επεσήμεναν, όπως επί παραδείγματι λέγει ο Απόστολος, ξέρω ότι μετά πολλοί θα παρανοήσουν τα πράγματα και θα είναι έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Ο Απόστολος Πέτρος λέει για τον Απόστολο Παύλο, υπάρχουν αστήριχτοι άνθρωποι οι οποίοι ερμηνεύουν τον Απόστολο Παύλο διεστραμμένα. Μήπως δεν είχαν διαστρέψει ο Ημένεας και ο Φιλητός το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου γύρω από το θέμα της Αναστάσεως των νεκρών και έλεγαν ότι είχε γίνει η Ανάσταση? Αλλά αγαπητοί, μη μου πείτε ότι τούτο οφείλεται εις τους συγγραφείς των Ιερών Κειμένων. Όχι, στον εγωισμό των ανθρώπων. Γιατί? Διότι απλούστατα, Κύριε, θες να ερμηνεύσεις? Έχεις το κλειδί. Ποιο είναι? Σας το είπα. Είναι η παράδοση της Εκκλησίας. Πώς ερμηνεύει η Εκκλησία? Η Εκκλησία ερμηνεύει έτσι. Αν εσύ θέλεις, από υπερηφάνεια έως φορική, να ερμηνεύσεις όπως εσύ θέλεις, τότε να το ξέρεις. Θα ξεπέσεις. Θα γίνεις αιρετικός. Η αίρεση δεν είναι τίποτε άλλο παρά η λογική ερμηνεία του δόγματος. Όταν προσπαθώ με λογικούς τρόπους, με λογικά σχήματα, να ερμηνεύσω εκείνο το οποίο δεν ερμηνεύεται, το οποίο μένει μυστήριο. Όταν λοιπόν προσπαθώ με λογικόν τρόπο, με λογικό σχήμα, να ερμηνεύσω την διδασκαλία της Εκκλησίας, αυτομάτως βρίσκομαι εις τον χώρο της αιρέσεως. Δεν φταίνε λοιπόν οι ιερείς συγγραφείς, φταίει ο εγωισμός και η υπερηφάνεια των πιστών μέσα στην Εκκλησία. Πάντως η Εκκλησία, για να αποφύγει όλες αυτές τις καταστάσεις, αναγκάστηκε, αγαπητοί, κάτι που δεν συνέβη στην Εκκλησία της Δύσεως. Δεν συνέβη διότι εκεί δεν σημειώθησαν αιρέσεις. Αναγκάστηκε η Εκκλησία της Ανατολής να βγάλει από την λατρεία το βιβλίο της Αποκαλύψεως, ότι είναι γνήσιο, απόδειξης ότι το διατηρεί στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Αλλά ας ευχηθούμε
κάποτε σε μια αληθινά ορθόδοξη σύνοδο η Εκκλησία να ξαναβάλει πάλι το βιβλίο της Αποκαλύψεως και να ακούεται από τον άμβονα, όπως ακριβώς ακούγονται και οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου και των λοιπών Αποστόλων. Ήθε το εύχομαι. Αυτό φυσικά δεν εμποδίζει από το να κάνει κανείς ερμηνεία και κήρυγμα από το βιβλίο της Αποκαλύψεως, ή ακόμη να επιστρατεύσει η χωρία από το βιβλίο αυτό προκειμένου να κατοχυρώσει κάτι το οποίο διδάσκει ο ομιλητής εις το λαό του Θεού. Αναγινώσκον, ακούοντες και τηρούντες. Αυτά τα τρία που εδώ σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θυμίζουν τους λόγους του Κυρίου. Μακάρι οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν. Ευτυχισμένοι αυτοί που ακούνε το λόγο του Θεού και τον φυλάτουν. Τον είπε ο Κύριος των λόγων αυτών όταν κάποια γυναίκα από το πλήθος είπε: «Μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε και η μαστή ουσε θύλα σας». Και εκείνος ανταπίντησε ότι ευτυχισμένοι αυτοί που ακούνε το λόγο του Θεού και τον τηρούν, τον εφαρμόζουν. Αυτές οι τρεις ενεστοτικές μετοχές, αναγινώσκον, ακούοντες, τηρούντες, είναι όλες μετοχές ενεστώτος. Όλες λοιπόν αυτές οι ενεστοτικές μετοχές εκφράζουν το αδιάλειπτο της αναγνώσεως, της ακροάσεως και της τηρήσεως του Λόγου του Θεού. Πάντα πρέπει να διαβάζω, πάντα πρέπει να ακούω τον Λόγο του Θεού και πάντα πρέπει να τηρώ τον Λόγο του Θεού. Δεν λέγει οι ακούσαντες, αλλά οι ακούοντες. Μη πεις άκουσα κηρύγματα, χόρτασα, έφτασα. Τι να πάω να ξανακούσω πια. Οι ακούοντες, όχι οι ακούσαντες. Οι αναγινώσκοντες, όχι οι αναγνώσαντες. Οι τηρούντες, όχι οι τηρήσαντες. Που δείχνει ακριβώς ότι πρέπει να υπάρχει αδιάλειπτο αυτό το τρίπτυχο. Αλλά ας πούμε λίγες σκέψεις πάνω σε αυτά τα τρία: ανάγνωσης, ακρόασης, τήρησης του Λόγου του Θεού. Και ως προς την ανάγνωση θα είχα να σας πω. Πρώτον, προκειμένου να εννοήσουμε τον Λόγο του Θεού πρέπει να είμεθα εν Θεό. Δηλαδή να είμεθα μέσα εις τον Θεό. Αλλιώτικα δεν είναι δυνατόν ποτέ να κατανοήσουμε τον Λόγο του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Λέγει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής: «Ουδέν γαρ πτωχότερον διανοίας εκτός Θεού φιλοσοφούσεις τα του Θεού». Δεν υπάρχει πιο μεγάλη φτώχεια από του να μιλάς για το Θεό και να είσαι έξω από το Θεό. Αυτό, αγαπητοί μου, το βλέπει κανένας πάρα πολύ καθαρά στους ανθρώπους οι οποίοι δεν ζουν πνευματική ζωή και μιλάνε για πνευματικά θέματα. Προδίδονται. Γι' αυτό ακριβώς βλέπετε να κάνουν λάθη, να είναι εκτός πραγματικότητας, να προσπαθούν να συμπληρώσουν με το μυαλό τους μερικά πράγματα. Δεν είναι μέσα στο Θεό, δεν ζουν πνευματική ζωή. Ο άνθρωπος που δεν ζει πνευματική ζωή δεν μπορεί να μιλάει για το Θεό. Δεν είναι δυνατόν και δεν μπορεί ποτέ να καταλάβει αυτό που γράφει ο Λόγος του Θεού. Γιατί η κατανόηση του Λόγου του Θεού δεν είναι γραμματική, ούτε συντακτική, δεν είναι φιλολογική με άλλα λόγια. Η κατανόηση του Λόγου του Θεού έχει μια άλλη διάσταση. Δεν θέλω να πω ότι η φιλολογική γνώση είναι απορριπταία. Όχι, βλέπετε εδώ πόσες φορές, να προηγουμένως τι σας είπα. Σας είπα ενεστοτικές μετοχές. Άμα κανείς δεν ξέρει και λίγο, ας πούμε λίγο φιλολογία, πώς το καταλάβει αυτό? Στοιχειώδη πράγμα, εδώ έχει πολλά. Δεν θέλω να πω ότι είναι απορριπταίο αυτό το στοιχείο. Όχι, αλλά δεν είναι αρκετό. Δεν μπορείς να πεις ότι εγώ έχω φιλολογικές γνώσεις και θα καταλάβω. Δεν θα καταλάβεις τίποτα. Το πνεύμα πάντα θα σου διαφεύγει, θα σου μένει πάντα το γράμμα. Ακόμα πρέπει να υπάρχει πάντοτε ένα λειτουργικό κλίμα, μια λειτουργική ατμόσφαιρα, προκειμένου να καταλάβουμε, να μελετήσουμε και να καταλάβουμε το Λόγο του Θεού. Τι σημαίνει αυτό?
σημαίνει ότι δεν μπορεί η μελέτη ή η ακρόαση του Λόγου του Θεού να είναι μία υπόθεση των σαλονιών ή υπόθεση ακαδημαϊκή. Να σας το αναλύσω πιο περισσότερο. Υπάρχει μία τάση, υπήρχε πάντοτε και στην εποχή μας υπάρχει. Άνθρωποι οι οποίοι κουβεντιάζουν υψηλά θεολογικά θέματα, αλλά στο σαλόνι, με όλα τα γνωστά συμπαρομαρτούντα του σαλονιού, μπορούν να πούν και τα αστεία τους και δεν ξέρω τι άλλο, και ακόμα η συζήτηση να είναι καθαρά ακαδημαϊκή. Μπορεί να είναι υψηλή θεολογική, αλλά όμως, αγαπητοί, δεν αγγίζει τον λόγον με λάμδα κεφαλαίο, των λόγων του Θεού. Μένει εις τα σπάργανα, εκείνα που φόρεσε ο Θεός λόγος, όταν του φόρεσε γεννήθηκε και του φόρεσε η Θεοτόκος τα ρουχαλάκια. Αυτά εγγίζουν οι άνθρωποι αυτοί, όχι το βάθος των Θεών λόγων ποτέ. Δεν είναι λοιπόν μια υπόθεση που μπορώ να κουβεντιάζω για το λόγο του Θεού έξω από το χώρο των λειτουργικών. Γι' αυτό το λόγο πρέπει ο λόγος του Θεού πάντα να συνδέεται με τον λειτουργικό χώρο. Βλέπετε το κήρυγμα μέσα στο ναό. Όχι ότι απαγορεύεται να ακουστεί κάπου αλλού, ούτε απαγορεύεται να υποθεί στο δρόμο ή στο βουνό. Όχι. Αλλά πρέπει να συνδέεται με τον λειτουργικό χώρο. Είδατε ότι έγινε ένας εσπερινός. Είναι σπουδαίο αυτό. Η λειτουργία. Όταν ο λόγος του Θεού πάντα συνδέεται λειτουργικά, αυτό επιδρά διαφορετικά στις καρδιές των ανθρώπων. Ακόμα χρειάζεται μια ησυχία εξωτερική και εσωτερική προκειμένου να καταλάβει κανείς τον λόγο του Θεού. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, το θείον σιγή διούται. Για να βιώσεις τον Θεό, να τον καταλάβεις μέσα σου, να νιώσεις αυτό που διαβάζεις και να σκεπτήσει η καρδιά σου, χρειάζεσαι μια σιγή. Αυτή η σιγή είναι και εξωτερική και προπαντός εσωτερική. Εξωτερική, να διαλέξεις μια ώρα που να υπάρχει μια ησυχία, αλλά προπαντός όμως να έχεις ειρήνη μέσα στην καρδιά σου. Δεν θέλω να πω να μην διαβάσουμε το Λόγο του Θεού όταν έχουμε ταραχή. Οφείλουμε για να γαλινέψουμε. Αλλά όμως στα βαθιά, στα βαθαία νοήματα του Λόγου του Θεού, για να μπούμε, να καταδυθούμε, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει μέσα μας ειρήνη και σιγή, ησυχία. Να έχουν σιγήσει όλες οι άλλες υποθέσεις μας. Ακόμη όταν μελετάμε τον Λόγο του Θεού, πρέπει να αισθανόμεθα ότι είναι για μας, όχι για τους άλλους. Προσάκης έχει υποθεί αυτό. Λέγει ο Άγιος Άκος Ήρος, ο ταπεινόφρον και έργων έχων πνευματικών, αναγινώσκων ταστείας γραφάς, πάντα εις εαυτόν νοήσει και ούκης έτερον. Ο ταπεινός άνθρωπος, όταν μελετάει τη γραφή, ό,τι βγάζει από μέσα και ό,τι καταλαβαίνει, ποτέ δεν λέγει ότι αυτά είναι για τους άλλους, αυτά είναι για μένα. Αυτά τα λέγει ο Λόγος του Θεού για μένα. Γι' αυτό ακόμη αν θέλετε, αγαπητοί μου, και εδώ που ακούγεται ο Λόγος του Θεού, πολλές φορές οι άνθρωποι λένε, μήπως ξέρει τίποτα ο μιλητής από τη ζωή μου και αναφέρθηκε σε κάτι που με απασχολεί εμένα. Δεν ξέρει τίποτα ο μιλητής. Τον Λόγο του Θεού τον κατευθύνει ο Θεός. Το τι θα πω, βέβαια έχω προετοιμάσει να σας πω, αλλά εκείνο όμως που έχει προετοιμαστεί και που ήδη εκφέρεται ο Λόγος του Θεού, αυτό στο βάθος ο ίδιος ο Θεός το κατευθύνει, για να προσεγγίσει ο Λόγος του διαφοροτρόπος τις διαφορότροπες καρδιές. Βλέπετε, ο Λόγος είναι ένας και όμως για τον καθέναν είναι διαφορετικός. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, το νερό που ποτίζει τα λουλούδια είναι το ίδιο για όλα τα λουλούδια. Για τούτο το λουλούδι γίνεται το νερό κόκκινο χρώμα, για εκείνο γίνεται άσπρο χρώμα, για εκείνο γίνεται κίτρινο χρώμα. Κι όμως το νερό είναι το ίδιο. Έτσι, δεν λέμε κάτι που απασχολεί κάποιον. Απλώς βρίσκει απήχηση ο Λόγος του Θεού μέσα στην καρδιά του κάθε ακροατού. Του σωστού ακροατού. Υπογραμμίζω, του σωστού ακροατού. Οπότε,
ο ακροατής που θα ακούσει και είναι ταπεινός άνθρωπος θα πει όλα αυτά είναι για μένα. Δεν είναι για τον πλαϊνό μου που κάθεται στην καρέκλα και που μπορεί ενδεχομένως να ξέρω τη ζωή του. Να πω, καλά τα λέει. Ο δίπλα ας τα ακούει τώρα. Να μην το πω αυτό. Αυτό είναι υπερηφάνεια και μάλιστα λαμπικαρισμένη. Μελυσία υπερηφάνεια. Να πω, αυτά είναι για μένα. Μόνο για μένα. Και δεν έχω παρά να διορθωθώ. Θεός της παρά του Θεού βοηθεία. Να ζητάς από τον Θεό τη βοήθειά του. Και ευχόμενος λόγια. Και όταν θα προσευχηθείς να λες, δώσμη Κύριε λαβήν αίσθηση της δυνάμεως της εναυτής. Δώσ' μου Κύριε την αίσθηση να καταλάβω τη δύναμη που είναι μέσα στα λόγια σου. Την γάρ ευχή λογίζου είναι κλίδα των νοημάτων των αληθινών, των εν τες θείες εισφαλισμένων γραφές. Να θεωρείς ότι η προσευχή είναι το κλειδί για να καταλάβεις το βαθύτερο νόημα της γραφής. Αλλά και δια την ακρόαση, αγαπητοί μου, ας πούμε δυο λόγια, μόνο δυο λόγια. Πολλοί δεν γνωρίζουν γράμματα. Μάλιστα σε παλαιότερες εποχές οι μη γνωρίζοντες γράμματα ήταν οι πλειονότητες. Ελάχιστοι γνώριζαν γράμματα σε πολύ παλιές εποχές. Σήμερα ελάχιστοι δεν γνωρίζουν. Οι πιο πολλοί τουλάχιστον ξέρουν να διαβάζουν και να γράφουν. Οπότε η ακρόαση ή το βασική πηγή γνώσεως αληθιών του Θεού. Διότι αφού δεν ξέρει να διαβάσει, πώς θα μπορούσε να μάθει, παρά μόνο εάν ακούει. Αλλά η ακρόαση όμως, αγαπητοί μου, είναι βασική για όλους τους ανθρώπους. Διότι ο λόγος προσφέρεται δια ζώσης γλώσσης. Όπως και ο λόγος, λάμδα κεφαλαίο, είναι ζωντανός. Και συνεπώς, όταν ακούεται ο λόγος του Θεού δια ζώσης γλώσσης, αυτό έχει μια ιδιαίτερη χάρη. Ακόμη συνοδεύεται ο λόγος του Θεού με προσωπικά βιώματα του ομιλητού και συνεχώς με τον τρόπο αυτόν δίδεται μια ενθάρρυνση εις τους ακροατάς δια την εφαρμογή του λόγου του Θεού. Δεν είναι το ίδιο όπως θα το ακούσεις στο ραδιόφωνο ή θα το διαβάσεις σε ένα βιβλίο. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Γι' αυτό το λόγο πάμε να ακούσουμε λόγο Θεού, όχι μόνο να διαβάσουμε. Δηλαδή ούτε η ανάγνωση αντικαθιστά την ακρόαση, ούτε η ακρόαση αντικαθιστά την ανάγνωση. Είναι δύο πράγματα παράλληλα εξίσου σπουδαία. Αλλά πρέπει να σας πω ότι η ακρόαση προϋποθέτει την παρουσία και των άλλων. Βλέπετε πως οι άνθρωποι είναι εδώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο λόγος του Θεού δένεται με τη θεωρία των προσώπων. Δηλαδή με την όψη, αυτό θα πει θεωρία, με το να βλέπω. Με τη θεωρία των προσώπων. Δηλαδή δένεται με την Εκκλησία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, το να ακούεται ο λόγος του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, μεγίστης αξίας. Αλλιώτικα, εάν μόνο κάθομαι να ακούω από μια κασέτα που λέγεται κονσέρβα, όπως την ονόμασε ο Άγιος Φλωρίνης, κονσέρβα του Λόγου του Θεού λέγεται η κασέτα, κονσέρβα, και η κονσέρβα θα είναι τη δροσερότητα του φρέσκου φαγητού, χρήσιμη είναι, αλλά κονσέρβα. Όμως προσέξατε, θα ακούσω και την κασέτα, θα ακούσω, θα διαβάσω και το βιβλίο, αλλά θα πρέπει να πάω να ακούσω εκεί που είναι και οι άλλοι πιστοί, για να αποτελέσω και να αναδείξω την Εκκλησία όχι μόνο στον λειτουργικό της χώρο αλλά και στην ακρόαση του Λόγου του Θεού. Και τέλος, ως προς την εφαρμογή του Λόγου του Θεού, αυτό το οποίο διατυπώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής, και τηρούνται στα εναυτή γεγραμμένα, λέγει, αυτό εκφράζει ότι ο Λόγος του Θεού πρέπει να διούται, να τον ζούμε, αλλά και να διούται ολόκληρος. Προσέξτε, ολόκληρος. Μη πούμε αυτό ναι και αυτό όχι. Ο γάρ καιρός εν γης.
γιατί ο καιρός είναι κοντά. Πόπο, όταν ακούτε αυτό το «ο γάρ καιρός εγγύς», σας πιάνει τίποτε μέσα σας? Να σας πω κάτι που το είχα ζήσει κάποτε εντελώς βιωματικά. Ήταν κατοχή και γράφαμε στα θρανία 3-3 εξετάσεις, χωρίς να αφήνουμε κενά, ένα κενό θρανίο και ο παρακάτω κτλ. Σε όλα τα θρανία καθισμένοι μαθητές και στο κάθε θρανίο 3-3 χαράς Ευαγγέλιο για τους μαθητάς. Λοιπόν, δεν είχαν διαβάσει οι μαθητές μου, είχαν πει δίναμε μόνο αρχαία, νέα και βαθηματικά, τίποτε άλλο. Είπαν παιδιά, είπαν μεταξύ τους, αρχαία δεν θα διαβάσουμε. Εγώ διάβασα και κάθισα στο πρώτο τελευταίο θρανίο και βοηθούσα τους τρεις από πίσω μου, τους τρεις μπροστά και τους δύο εκατέρωθεν. Αλλά με το να τους βοηθώ αυτούς και να λέω εσύ τι έγραψες και εσύ τι έγραψες, επιτήρησης δεν υπήρχε στην τάξη. Για μια στιγμή εγώ δεν έγραφα, κοιτούσα τους άλλους να γράψουν. Μπαίνει ο καθηγητής, ο οικείος καθηγητής, και λέγει παιδιά, σε 5 λεπτά μαζεύω τις κόλλες. Όσοι ζήσατε μαθητικά χρόνια τέτοιες καταστάσεις μπορείτε να με καταλάβετε. Έπαθα, δεν μπορώ να σας περιγράψω τι έπαθα. Ήδρωσα, κοκκίνησα, παρέλυσα και αυθορμήτως έβγαλα μια φωνή. Όχι ακόμα κύριε καθηγητά, γιατί δεν είχα γράψει τίποτα. Οι άλλοι εσηκώνονταν να παραδίδουν τις κόλλες και εγώ που είχα διαβάσει δεν είχα γράψει. Και πήγαινα σαν σκυλάκι στο γραφείο να τον παρακαλώ να με περάσει. Αυτό το αίσθημα αισθάνεται ο άνθρωπος όταν αντιληφθεί ότι η ώρα έφτασε. Είναι φοβερό αίσθημα. Λέγει ο Άγιος Ιάκωβος Σύρος, εάν δεν έχεις ζήσει σωστά στη ζωή σου, όταν δεις να έρχεται η ώρα του θανάτου θα θορυβηθείς. Αλλά και όταν κανείς μέσα του αληθινά έχει βάλει την αίσθηση ότι ο καιρός εγγύς, όταν διαβάζει αυτήν την φράση «ο γάρ καιρός εγγύς», γιατί ο καιρός είναι πολύ κοντά, αισθάνεται αυτό το αίσθημα που προηγουμένως σας περιέγραψα στα μαθητικά μου χρόνια. Αλλά ο λόγος αυτός, ο γάρ καιρός εγγύς, είναι της αυτής ενίας με εκείνον που προαναφέραμε σε μια περασμένη φορά, είναι λίγο πιο πάνω, εκείνο το αδιγενέστε εντάχει, εκείνα τα οποία πρέπει να γίνουν γρήγορα, και τον είχαμε αναλύσει. Αλλά χαρακτηριστικό είναι ότι για μια ακόμη φορά αναφέρεται αυτό το γρήγορο, το εντάχει, το εγγύς, εκ προημίων εις το βιβλίο της Αποκαλύψεως, και τονίζεται το καλπάζον τέλος, που έρχεται δηλαδή με καλπασμό το τέλος. Αλλά σε τι ο καιρός είναι εγγύς, σε τι ο καιρός είναι πλησίον? Εις την πλήρωση των λόγων της προφητείας. Και συνεπώς, ευτυχισμένος αυτός που τηρεί αυτούς, γιατί ο καιρός δεν θα βραδύνει. Από την εκκλησιαστική μας πράξη μου έχει κάνει εμένα προσωπικά εντύπωση το εξής. Εάν είναι σωστό δεν ξέρω, εγώ θα σας το καταθέσω. Μέχρι τον 15ο αιώνα, εκείνοι που οι πιστοί που έδωσαν το αίμα τους ετελείωσαν μαρτυρικά, αυτοί εκαλούντο Άγιοι, μάρτυρες, Άγιοι, ή ακόμη αν ετελείωσαν οσίως τη ζωή των, εκαλούντο Άγιοι. Μέχρι τον 15ο αιώνα. Μετά από τον 15ο αιώνα οι μάρτυρες απεκαλούντο νέοι, και έχουμε τους νεομάρτυρες. Μάλιστα, αν θέλετε, από ιστορικής πλευράς, που συνήθως χωρίζουμε την ιστορία σε μεγάλα κομμάτια, μετά από το 1453, την πτώση της Κωνσταντινούπολης, έχουμε αυτόν τον χαρακτηρισμό, ότι όσοι μάρτυρες είναι μετά από την πτώση της Κωνσταντινούπολης ονομάζονται νέο μάρτυρες. Βάζουμε αυτό το νέο
μπροστά. Και εκείνοι που ειρηνικώς ετελείωσαν και οσίως τη ζωή τους, καλούνται και αυτοί νέοι. Φερρυπίν, όσιος πατήρ ημών τάδε ο νέος. Ή ο καινοφανής Άγιος. Καινοφανής θα πει αυτός που τώρα καινούργια εμφανίστηκε. Λέμε, ο Άγιος Νεκτάριος, ο καινοφανής Άγιος. Λοιπόν, αυτός ο χαρακτηρισμός, νέος, καινοφανής κλπ, που είναι και για τους μάρτυρες και για τους οσίους, είναι ένας χαρακτηρισμός ο οποίος σαν να βάζει ένα όριο. Δηλαδή, αν θα έρθει μια άλλη εποχή, ύστερα πάλι από 500 χρόνια, που οι ιστορικοί θα πρέπει να κατανοήμουν την ιστορία, πώς θα πρέπει η Εκκλησία να ονομάζει τους τότε μάρτυρες και αγίους? Εάν χρησιμοποιεί τώρα το χαρακτηριστικό νέος, τότε πώς? Νεότατος. Αλλά όταν ομιλεί περί νέου, ξέρετε τι σημαίνει, αγαπητοί μου? Σημαίνει ότι είχαμε τους παλαιούς και τους νέους. Μετά από τους νέους δεν υπάρχουν άλλοι νεότεροι, νέοι απλώς. Δηλαδή, ξέρετε τι συμβαίνει εδώ? Φοβούμε ότι εις την καθολική συνείδηση της Εκκλησίας υποβόσκει το αίσθημα ότι το τέλος είναι εγγύς. Γι' αυτό η Εκκλησία ονομάζει τους Αγίους της τώρα με τον χαρακτηρισμό νέος. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να προσθέσουμε παρακάτω. Πρώτα απλώς Άγιος ή Μάρτης. Γιατί? Διότι το τέλος ήταν μακριά, παρότι πάντα προφθαλμών της Εκκλησίας υπήρχε το τέλος. Μετά από αυτήν την εισαγωγική επιγραφή, η οποία κλείει εδώ με αυτόν τον μακαρισμό που αναφέραμε, ακολουθεί, αγαπητοί μου, το προήμιον του όλου βιβλίου και επεκτείνεται μεταξύ των στίχων 4 έως 8. Να σας το διαβάσω. Ιωάννης, τες επτά εκκλησίες, τες εν τη Ασία, χάρις ημί και ειρήνη από Θεού, ο Ον και ο Ιν και ο Ερχόμενος, και από των επτά πνευμάτων αενώπιον του θρόνου αυτού, και από Ιησού Χριστού, ο μάρτυς ο πιστός, ο πρωτότοκος των νεκρών και ο άρχον των βασιλέων της γης, το αγαπώντι ημάς και λούσαντι ημάς από των αμαρτίων ημών εν το αίματι αυτού, και επίησε ημάς βασιλείαν ιερείς το Θεό και πατρί αυτού, αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ιδού έρχεται μετά των εφελών και όψεται αυτόν πας οφθαλμός, και ύπτινες αυτόν εξεκέντησαν και κόψονται επ' αυτόν πάσε φυλέ της γης. Ναι, αμήν. Εγώ ημί, το Α και το Ω, λέγει Κύριος ο Θεός, ο Ων και ο Ιν και ο ερχόμενος ο Παντοκράτορ. Αυτό, αγαπητοί μου, 4 στίχοι, αποτελούν 5, γιατί συμπεριλαμβάνεται και ο 4, είναι το προήμιον του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Έως εδώ, είδατε, είχαμε την εισαγωγική επιγραφή. Εις αυτό το προήμιον, που είναι πάρα πολύ σπουδαίο και θεολογικότατον, βλέπουμε να φαίνεται ο επιστολικός χαρακτήρας του βιβλίου. Ότι το βιβλίο αποτελεί επιστολή. Είναι μία επιστολή, αν το θέλετε. Και το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον είναι μία επιστολή. Δεν γράφει εκεί ο Λουκάς προς τον κράτης των Θεόφιλων, σου στέλνω, δεν λέει την ονομασία επιστολή, αλλά σου στέλνω τούτο το κείμενο τροπόντινα για να μάθεις την ακρίβεια της πίστεως σου. Και συνεπώς αναφέρεται κατά τρόπον επιστολημικών. Έτσι και η Αποκάλυψη έχει διαστάσεις επιστολής. Όχι μόνο διότι έχουμε τις 7 επιστολές που στέλνει ο Χριστός στις 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας, αλλά και το όλο βιβλίο είναι επιστολημιαίας μορφής και διατηρεί όλα εκείνα τα στοιχεία μιας επιστολής. Δηλαδή, που είναι ο αρχαίος επιστολικός τύπος, δηλούται ο συγγραφέας
είναι ο Ιωάννης, η παραλήπτε που είναι οι 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας, ο χαιρετισμός, χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός και τα λοιπά, και η δοξολογία, ο συνήθως αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ώστε λοιπόν η Αποκάλυψη, αγαπητοί μου, είναι μία επιστολή, και όπως σας είπα, ήθε ο Θεός να δώσει κάποτε να ακούεται και ως επιστολικόν ανάγνωσμα εις την Εκκλησία. Ιωάννης, τες 7 εκκλησίες τες εν τη Ασία, ο Ιωάννης, ο στέλνων την επιστολή, ο εκδότης της επιστολής, τες 7 εκκλησίες, προς τις 7 εκκλησίες που είναι στην Ασία, που θα είναι η αποδέκτε της επιστολής, ο αποστέλων και η αποδέκτε. Πάλι βλέπουμε εδώ για δεύτερη φορά, θα σημειωθεί και για τρίτη φορά λίγο παρακάτω, προτάσετε το όνομα του συγγραφέως Ιωάννης, χωρίς επίθετον ή προσδιορισμών, ως πασίγνωστον, όπως σας είπα προηγουμένως, εις τους αναγνώστες. Ποιες είναι αυτές οι 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας, προς τις οποίες αποτείνεται το βιβλίο της Αποκαλύψεως, και μάλιστα με μίαν ιδιαίτεραν επιστολή για την κάθε μια από αυτές? Είναι η εκκλησία της Εφέσου, της Σμύρνης, της Περγάμου, ιστορικές εκκλησίες, προσέξτε, δεν είναι νοερά πράγματα, δεν είναι συμβολικά, ιστορικές εκκλησίες, επαναλαμβάνω, της Εφέσου, της Σμύρνης, της Περγάμου, Θυατήρων, Σάρδεων, Φιλαδελφίας και Λαοδικίας, που είναι πόλεις της Μικράς Ασίας, παλιές αρχαίες πόλεις, ήκμασε ο ηλισμός εκεί, έγιναν επισκοπές, δηλαδή ιδρύθηκαν εκκλησίες, και προς αυτές τώρα τις 7 εκκλησίες αποτείνεται το βιβλίο της Αποκαλύψεως με ξεχωριστή επιμέρους επιστολή για την κάθε μια από αυτές εκκλησία. Αλλά θα έλεγε κανείς, γιατί μόνο προς αυτές τις 7 εκκλησίες αποτείνονται οι επιμέρους επιστολές? Θα πει ο Χριστός στον Ιωάννη, γράψε στην εκκλησία στον άγγελο, επίσκοπος, στον επίσκοπο, στον άγγελο της εκκλησίας των Εφεσίων ή της εκκλησίας της Σμύρνης. Γιατί? Μήπως οι λοιπές εκκλησίες όπως των Ιεροσολύμων, της Αντιοχίας, της Κορίνθου ή της Ρώμης δεν ήσαν εκκλησίες πολύ μεγάλες, πολύ σπουδαίες? Αν θέλετε, μόνον η Έφεσος θα μπορούσε να παραβληθεί με τις αναφερθήσεις εκκλησίες, της Ρώμης, της Κορίνθου, της Αντιοχίας, της μεγάλης Αντιοχίας, μόνον η Έφεσος. Όλες οι άλλες πόλεις ήταν μικρές, της Μικράς Ασίας. Γιατί λοιπόν αναφέρονται οι επιστολές σε αυτές τις 7 και όχι και στις άλλες που ήταν εύσημες και μεγάλες? Διότι ο αριθμός 7 είναι σχηματικός και εκφράζει την ποικιλία ταυτοχρόνως με την πληρότητα. Δηλαδή πρόκειται για ένα ολόκληρο πλήρωμα της Εκκλησίας, το τότε και το μέχρι τη συντελείας των αιώνων, συνεπώς και το σήμερα, που εκφράζεται με αυτούς τους 7 αντιπροσωπευτικούς τύπους των εν λόγω εκκλησιών. Με άλλα λόγια, οι 7 αυτές εκκλησίες είναι οι 7 πτυχές με 7 πραγματικότητες της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Έχουμε λοιπόν εδώ δύο περιπτώσεις συμπεπλεγμένες. Η μία είναι ότι κάθε μια επιστολή αποτείνεται προς συγκεκριμένη ιστορική, υπογραμμίζω το ιστορική, συγκεκριμένη ιστορική εκκλησία που αναφέρεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις για την κάθε εκκλησία. Όταν επί παραδείγματι λέγει δεν είσαι ούτε κρύος ούτε ζεστός, είσαι χλιαρός, άφησες την πρώτη σου αγάπη,
δες από που ξέπεσες. Αυτό είναι συγκεκριμένο κουσούρι ελάττωμα της Αλφα Εκκλησίας. Συνεπώς, οι επιστολές στο πρώτο είναι ότι έχουν ιστορικό χαρακτήρα. Είναι πραγματικά αυτό που είναι. Στο δεύτερο πλάνο είναι ότι αποτείνονται αυτά τα στοιχεία εις την όλη Εκκλησία. Συνεπώς, έχουμε συμπεπλεγμένες δύο διαστάσεις. Την ιστορική και την τροποντινά ιστορική και τοπική. Και την άλλη που είναι απλωμένη σε ολόκληρη την ιστορία της Εκκλησίας και όχι για ένα συγκεκριμένο τόπο. Αναφέρεται δηλαδή σε ολόκληρη την Εκκλησία. Έτσι, άμα διαβάσουμε τι γράφει ο Χριστός δια την Εκκλησία των Εφεσίων ή δια την Εκκλησία των Σμυρναίων, αυτό σημαίνει ότι όλα τα στοιχεία υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Θα ξαναπώ άλλη μια φορά, γιατί είμαστε Έλληνες και οι εκκλησίες αυτές ήταν σε ελληνικές πόλεις και η Μικρά Ασία ήταν ελληνική. Ταυτοχρόνως είναι και ιστορικές εκκλησίες και ιστορικές επιστολές με ιστορικό υπόβαθρο. Γιατί, όταν θα έρθει η ώρα θα σας το πω ξανά, θα σας το πω και τώρα, όταν θα πει ο Χριστός θα σου κουνήσω τη λιχνία, κάθε εκκλησία αντιπροσωπεύεται με μία λιχνία, με ένα κυροφύγιο, με ένα κερί, με μία λαμπάδα. Θα σου κουνήσω τη λιχνία, θα πει, θα σε μεταθέσω. Και τις πήρε και τις επτά και τις μετέθεσε. Ποια ιστορική εκκλησία σήμερα υπάρχει στη Μικρά Ασία? Ούτε μία. Ούτε της Εφέσου, της μεγάλης Εφέσου, ούτε της Μύρνης, ούτε της Λαοδικίας, ούτε της Φιλαδελφίας. Καμία εκκλησία δεν υπάρχει. Οι λιχνίες κουνήθηκαν οριστικώς το 1922. Οριστικώς. Αλλά ας είναι, γι' αυτό σας τόνισα το ιστορικό στοιχείο. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Θα επανέλθω όμως όταν θα μιλήσουμε για τις επιμέρους επιστολές. Ώστε λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι έχουμε την ποικιλία και ταυτοχρόνως την πληρότητα. Δηλαδή, έχουμε πολλές πτυχές, αλλά και ταυτοχρόνως όλες οι περιπτώσεις που υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία. Λέγει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, δια του εβδοματικού αριθμού των μυστικών των απανταχού κλησιών, σημαίνει των απανταχού εκκλησιών, με τις επτά εκκλησίες όλες τις εκκλησίες εννοεί, και το παρόντι δύο σύστοιχων, ενώ και η εβδοματική περίοδος γίνεται, όπως ακριβώς θεωρείται η εβδομάς ως ένα σύμβολο της δημιουργίας του κόσμου ή της ζωής μας, κατά παρόμοιον τρόπον και ως εβδομάς, εδώ αναφέρεται με τον αριθμό 7 για να δείξει την πληρότητα της Εκκλησίας. Γι' αυτό θα παρακαλέσω ό,τι θα αναλύσουμε στις 7 αυτές επιστολές, που είναι σπουδαιότατες, μην νομίσετε ότι αναφέρονται στις τότε ιστορικές εκκλησίες, αλλά στην πάντοτε υπάρχουσα έως τη συντελεία των αιώνων εκκλησίας. Εκκλησία. Χάρις ημίν και ειρήνη. Χάρις εσάς και ειρήνη. Είναι ο χριστιανικός χαιρετισμός εντόνου λειτουργικού χαρακτήρας. Χάρις σε εσάς και ειρήνη. Αυτός ο χαιρετισμός του Ιωάννου, του Ευαγγελιστού, στην Αποκάλυψη, είναι συντόμευση του χαιρετισμού του Αποστόλου Παύλου στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του 13,13. Λέγει, η χάρις του Κυρίου Ιησού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, βλέπετε λοιπόν, τριαδικός ο Θεός, με τα πάντων ημών, αμήν, να είναι μαζί με όλους εσάς. Αυτόν τον τύπον χαιρετισμών δεν τον παίρνει
ο Ιωάννης από τον Παύλο, ούτε ο Παύλος από τον Ιωάννη. Φαίνεται ότι υπήρχε εις την Εκκλησία και είχε λειτουργικόν χαρακτήρα, και έτσι από την Εκκλησία παίρνει και ο Ιωάννης και ο Παύλος και ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Ιούδας. Αυτός δε ο τύπος υπάρχει μέχρι σήμερα. Αναφέρεται εις το προήμιον της ευχής της Αγίας Αναφοράς, όταν βγαίνει ο ιερεύς να ευλογήσει τον λαόν. Αυτός ο ίδιος τύπος υπάρχει. Συνεπώς, αγαπητοί μου, είναι ένας χαιρετισμός με έντονον λειτουργικόν χαρακτήρα. Επειδή δε η χάρη του Θεού ως ευμένεια του Θεού πηγάζει από τον ηλαστήριον θάνατον του Χριστού, αλλά και η ειρήνη προέρχονται από τον Θεόν Πατέρα, τι λέει, από ο Ον και ο Ιν και ο Ερχόμενος, που θα δούμε λίγο πιο κάτω, αλλά και το Πνεύμα το Άγιον από των επτά πνευμάτων, θα πει πιο κάτω, και του Υιού, θα πει και από Ιησού Χριστού πιο κάτω, ο χαιρετισμός αυτός έπεται εις λειτουργική ομολογίαν πίστεως. Είναι ένα σύμβολο ταυτοχρόνως πίστεως. Αυτό που εις μεν τον Αιθίωπα των Ευνούχων ο Φίλιππος ο Διάκονος του είπε, εάν ομολογείς ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ότι είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού, σε τίποτα δεν σε εμποδίζει να βαπτιστείς. Πιστεύω, λέει, ότι είναι ο Ιησούς ο Χριστός ο Υιός του Θεού. Ομολογία πίστεως. Αργότερα, όταν θα μπουν πολλές αιρέσεις, το σύμβολο της πίστεως θα γίνει πιο λεπτομερές. Τι είναι το γνωστό σύμβολο της πίστεως που έχουμε, της Νικαίας? Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα κτλ. Ώστε βλέπουμε λοιπόν εδώ, έχουμε ένα πανάρχιο στοιχείο εδώ λειτουργικής ομολογίας πίστεως. Δηλαδή, ομολογώ την πίστη μου μέσα εις των λειτουργικών χώρων. Γιατί? Το πιστεύω πού το λέμε? Το πιστεύω το λέμε μέσα στον λειτουργικών χώρων, προκειμένου να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία, προκειμένου να κοινωνήσουμε, πρέπει να ομολογήσουμε τη σωστή μας πίστη. Συνεπώς, αυτός, αγαπητοί μου, ο χαιρετισμός του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού είναι, όπως σας είπα, με έντονον λειτουργικών χαρακτήρα. Αλλά η ώρα παρήλθε και πρώτο Θεός θα συνεχίσουμε την ερχομένη Κυριακή.